Καλώς ήρθες στα μαθήματα Αρνός. Μιλάμε για την άσκηση 9 από τη σελίδα 117 του σχολικού βιβλίου, η οποία λέει, αν α είναι μεγαλύτερο του β, εντάξει, μεγαλύτερο του β, και αβ είναι ομόσημη, τότε να αποδείξετε ότι 1 προς α είναι μικρότερο του 1 προς β. Λοιπόν, αυτή, παιδιά, τι άσκηση είναι? Είναι μία άσκηση η οποία πάνω κάτω είναι σαν όλες αυτές που έχουμε δει, έτσι. Δηλαδή, είναι μία άσκηση η οποία μου δίνει ένα θεμέλιο, μάλλον δύο θεμέλια, ότι το α είναι μεγαλύτερο του β και το α, β είναι ομόσημη. Και πρέπει εγώ να δείξω ότι το 1 προς α είναι μικρότερο του 1 προς β. Σωστό? Λοιπόν, για πάμε. Ξεκινάμε πάλι από το θεμέλιό μου. Το θεμέλιό μου ποιο είναι? Ότι το α είναι μεγαλύτερο του β. Σωστά? Λοιπόν, για να παρατηρήσουμε λίγο. Τελικά, παιδιά, εγώ τι θέλω να έχω? Τελικά δεν θέλω να έχω εδώ στο τέλος 1 προς α, 1 προς β. Δηλαδή το α εδώ θέλω να κατέβει εδώ κάτω στον παρανομαστή και το β θέλω να κατέβει στον παρανομαστή. Επομένως, πρέπει με κάποιο κόλπο αυτήν εδώ την ανίσωση να την κάνω ανίσωση που και το πρώτο μέλος και το δεύτερο μέλος θα είναι κλάσματα. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό? Για να δούμε. Λοιπόν, για πάμε να παρατηρήσουμε κάποιο δεδομένο της άσκησης που δεν το έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει. Ποιο είναι αυτό? Α, β, τι μου λέει ότι είναι? Ομόσημη, έτσι. Δηλαδή, ή που θα είναι και οι δύο θετικοί ή που θα είναι και οι δύο αρνητικοί. Άμα, παιδιά, είναι θετική, το γινόμενο α επί β, άρα το γινόμενο α επί β δεν θα είναι θετικό. Εντάξει, γιατί έχουμε μάθει ότι όταν πολλαπλασιάζω ένα θετικό με ένα θετικό, δηλαδή συν επί συν, το αποτέλεσμα είναι πάλι θετικό. Αλλά και αρνητική άμα ήτανε, τότε πλην επί πλην δεν μου κάνει συν. Οπότε ό,τι και να είναι αυτοί οι αριθμοί, το γινόμενο δεν θα είναι πάντα θετικό. Ωραία. Για να κάνω μια απόπειρα, έτσι όπως έχω την ανίσωση α μεγαλύτερο του β και θέλω να εμφανίσω κλάσμα, για να δοκιμάσω κάθε ένα μέλος από αυτά εδώ τα δύο, να το διαιρέσω με την ποσότητα α επί β. Έχω δικαίωμα από ιδιότητα διάταξης να διαιρώ και τα δύο μέλη μιας ανίσωσης με μία ποσότητα. Σημαντικό, αυτή η ποσότητα με την οποία θα διαιρέσω είναι θετική, οπότε η φορά της ανίσωσης θα παραμείνει ίδια, ή μήπως είναι αρνητική, οπότε η φορά της ανίσωσης θα αλλάξει? Εδώ κάτω τι έδειξα? Έδειξα ότι είναι θετική, έτσι. Οπότε η φορά παραμένει έτσι, όπως είναι. Οπότε, τελικά, αυτό που έχω εδώ πάνω, το α, με το α απλοποιείται, δηλαδή είναι σαν να λέω α δια α, οπότε στη θέση του μένει το 1. Β, β φεύγει, απλοποιείται, οπότε στη θέση του μένει 1. Οπότε, παιδιά, τελικά τι έδειξα? Έδειξα ότι το 1 προς β είναι μεγαλύτερο του 1 προς α. Δεν θες έτσι? Κανένα πρόβλημα. Είναι το ίδιο με το να πεις ότι το 1 προς α είναι μικρότερο του 1 προς β. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνεις? Στέλνεις αυτό από εδώ, στέλνεις αυτό από την άλλη και η ανίσωσή σου αλλάζει φορά, δηλαδή γίνεται έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι. Είτε πω ότι το 5, είτε πω ότι το 5 είναι μεγαλύτερο του 3 ή πω ότι το 3 είναι μικρότερο του 5, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα? Είναι ακριβώς το ίδιο. Επομένως, τελικά έδειξα ότι το 1 προς α είναι μικρότερο του 1 προς β. Επαναλαμβάνω, το σενάριο είναι το ίδιο, έτσι. Ξεκινάω από το θεμέλιό μου. Χρησιμοποιώ όλα τα δεδομένα της άσκησης, γιατί αν κάποιο δεδομένο, παιδιά, δεν έχω χρησιμοποιήσει, κάποιο λάθος έχω κάνει. Όλα τα δεδομένα μας έχουν δοθεί για κάποιο λόγο. Άρα, χρησιμοποιώντας δεδομένα και μετασχηματίζοντας το θεμέλιό μου, μετασχηματίζοντας το, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της διάταξης, δηλαδή, πολλαπλασιάζω και τα δύο μέλη, διαιρώ και τα δύο μέλη και τα λοιπά, τελικά φτάνω στο επιθυμητό αποτέλεσμά μου. Αυτό εδώ. Ευχαριστούμε για την προσοχή.
Καλή συνέχεια.